Αν θέλετε να ανοίξουμε τις γραφές μας, στη σελίδα 1013, 1013, Κορινθίους Α, Ι κεφάλαιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον. Και πάντες εις τον Μωυσή εβαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση. Και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγον. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Διότι δεν έπινον από πνευματικής, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, η δε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός στους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρες, καθώς την έσαι εξ αυτών, όσοι είναι γεγραμμένων, εκάθισε ο λαός για να φάγει, να πιει και σηκώθησαν να παίζουσι. Μη δε ασπορνεύομαι, καθώς την έσαι αυτών επόρνευσαν. Έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζουμε το Χριστό, καθώς και την έσαι αυτών επείρασαν και απολέστησαν υπό των όφεων. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την έσαι αυτών εγόγγιζαν και απολέστησαν υπό του εξολοθρευτού. Πάντα δε ταύτα γίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Ώστε ο νομίζων ότι ίσταται ας βλέπει μην πέσει. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστις δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρεστε. Για τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίες. Λέγω ως προς φρονήμους, κρίνατε εσείς τούτο το οποίο λέγω, το ποτήριο της ευλογίας, το οποίο ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίο κόπτομαι δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις εν άρτο, διότι εις άρτος εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχουμεν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε, αδελφοί, το σχέδιο του Θεού ξεκινάει, αλλά μπορώ να πω και ολοκληρώνεται από συνεχόμενους διαχωρισμούς. Ο Κύριος ξεκίνησε από την αρχή, από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, και είπε, «Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένετο. Και είδε ο Θεός το φως ότι ήταν καλό, και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκότος». Και έτσι αρχίζει το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί το φως, βλέπει το φως ότι είναι καλό και ξεχωρίζει το φως από το σκοτάδι. Και ξεκινάει το σχέδιο του Θεού. Αλληλούια. Και πάντοτε το έργο του Θεού είχε συνέχεια, καθώς ο Κύριος έκανε επαναλαμβανόμενους και συνεχόμενους διαχωρισμούς. Ο Κύριος φτιάχνει και δημιουργεί τον άνθρωπο, τον θέτει μέσα στον παράδεισο, αλλά μέσα στον παράδεισο δίνει τη δυνατότητα πλέον στο πλάσμα του, στο δημιούργημά του, να μπορεί να ξεχωρίζει. Και μέσα στη μέση του παραδείσου, ενώ ήταν όλα τέλεια, ενώ είναι το φως, ενώ είναι η παρουσία του Κυρίου, ενώ είναι όλα δημιουργημένα για να απολαμβάνει ο άνθρωπος, υπάρχει ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Και καθήν ώρα ο άνθρωπος πλανιέται, γίνεται ένας διαχωρισμός. Και αυτός ο διαχωρισμός είναι για την πρόοδο του σχεδίου του έργου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και συνεχίζεται ο διαχωρισμός. Ξέρετε, φεύγουν οι πρωτόπλαστοι, βρίσκονται εκεί με δύο παιδιά ξαφνικά, τον Κάιν και τον Άβελ, και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, που ενώ φαινομενικά, αν συμφωνήσουν να προχωρήσουν μαζί, όλα θα είναι ευάρεστα, έρχεται διαχωρισμός. Τι πράγμα είναι αυτό, ε? Μέσα όμως από αυτόν τον διαχωρισμό ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, διαχωρίζονται οι γενναίες, ο Αδάμ γεννάει μαζί με την Εύα το Σιθ,
Από τότε αρχίζουν και ονομάζονται οι του Θεού, τέκνα του Θεού. Ενώ ο Κάιν έχει το δικό του περπάτημα, η γενεολογία του Σίθ έχει ένα άλλο περπάτημα και τα πράγματα ξεχωρίζουν και συνεχίζουν και επαναλαμβάνονται να ξεχωρίζονται μέχρι που στο τέλος, αγαπητοί αδελφοί, μετά από συνεχόμενους διαχωρισμούς, τους οποίους επιτρέπει να γίνεται ο Θεός για την εξέλιξη του έργου του Θεού και τον θρίαμβο του σχεδίου του Κυρίου, ερχόμαστε στην Αποκάλυψη να ακούσουμε έναν λόγο ο οποίος έρχεται σαν επίλογος του προλόγου των πρώτων εδαφείων της γενέσεως 1101 «Και ναών δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ και το αρνείο και η πόλης δεν είχε χρία ηλίου ουδέ σελήνης για να φέγγωσε εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτιζε αυτήν και ο λίχνος αυτής ήτο το αρνείο». Αλληλούια! Ο Θεός που κατοικεί απρόσιτο φως θα θριαβεύσει στο τέλος και θα φωτίσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μετά όμως από συνεχόμενους και πολλαπλασιαζόμενους διαχωρισμούς για να φύγει και να φανεί η πραγματική αξία αυτών των οποίων ο Θεός ήθελε να παρουσιάσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο διαχωρισμός από τότε συνεχίζεται, έτσι. Είδε ότι η καρδιά των ανθρώπων, λέει, ήταν όλων κακία και πονηρία και θα κάνει κι άλλο διαχωρισμό. Θα φέρει και θα επιτρέψει κατακλυσμό και μέσα από όλα αυτά θα ξεχωρίσει τον Νόε. Και μέσα από τον Νόε και τα παιδιά του θα αρχίσει να βγαίνει να αυξάνουν ο κόσμος, να πολλαπλασιάζεται και να έρχεται πάλι ο Θεός και να επιτρέπει διαχωρισμό, ξεχωρίζοντας πλέον ο ίδιος, όταν έφτασε η προσδιορισμένη ώρα, να ξεχωρίσει έναν λαό και ξεχωρίζει έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, τον κάνει πατέρα της πίστεως, μέσα από την φυλή του, την οικογένειά του, τον διαχωρίζει για να εργαστεί μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιο είναι ο τελικός στόχος του Θεού? Να θριαμβεύσει. Γι' αυτό και πάντες εμείς, αδελφοί, είμαστε ξεχωρισμένοι. Είμαστε έθνος εκλεκτό, λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές αυτού. Αμήν. Αυτοί είμαστε. Δεν το λέμε με περηφάνεια, δεν το λέμε με κάφηση, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός διαχώρισε, αδελφέ μου, σε διαχώρισε από αυτόν εδώ τον κόσμο. Σε ξεχώρισε. Φρόντισε να μείνεις ξεχωρισμένος. Φρόντισε να μείνεις αγιασμένος. Αυτό είναι ο ξεχωρισμένος. Έβγαλε τον Αβραάμ και περπάτησε στο θέλημα του Θεού δια της πίστεως και για να τον αγιάσει επιτρέπει και ξεχωρισμό και από τον Λότ. Δεν γινόταν να ευλογηθεί περπατώντας μαζί με το Λότ. Και εκεί πάλι τι γίνεται? Το φως με το σκοτάδι, η ευλογία του Θεού πάνω στον Αβραάμ και δυστυχώς η κατάρα, αν μου επιτρέπετε να πω σκληρή λέξη, το σκοτάδι να πω καλύτερα, στις επιλογές τις οποίες κάνει ο Λότ. Μα είναι συνεχόμενοι αυτοί οι διαχωρισμοί. Βλέπουμε τον Αβραάμ να γεννάει τον Ισαάκ, ο Ισαάκ να γεννάει τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Έτσι δεν είναι? Και εκεί θα κάνει διαχωρισμό ο Θεός. Μέσα από τον Ιακώβ έχει εξελέξει να περπατήσει για να θριαμβεύσει στο τέλος. Να φανεί ο Ιωσήφ, ο άνθρωπος αυτός ο ξεχωριστός. Πάλι για ξεχωριστούς ανθρώπους μιλάμε. Ξεχωριστοί άνθρωποι οι οποίοι επιλέξανε στη ζωή τους να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Ξεχωρισμένοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκανε χάρη από το Θεό αλλά παραμείνανε στο θέλημα του Θεού ξεχωρισμένοι. Μες στη φυλακή είναι ξεχωριστός. Στο σπίτι του Πεντεφρή είναι ξεχωριστός. Στο σπίτι του βασιλιά του Φαραώ είναι ξεχωριστός. Ξεχωρίζει. Ο άνθρωπος του Θεού που έχει πάρει απόφαση να φτάσει στο τέλος ξεχωρίζει. Εσύ ξεχωρίζεις? Εγώ ξεχωρίζω? Διακρίνομαι? Φαίνομαι? Φέγγω? Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η ώρα να φανεί το φέγγος του λαού του Θεού. Είναι η ώρα της προετοιμασίας
των Παρθένων να κρατάνε και τις λαμπάδες και τα αγγεία. Έτοιμοι για να φέξουν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η απάντηση του Κυρίου. Έτοιμες. Όχι ανέτοιμες. Ξεχωρισμένες. Όχι όμοιες με το κατεστημένο, με τον κόσμο. Όχι όμοιοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα δρόμενα τα οποία επηρεάζουν την ανθρωπότητα. Ξεχωρισμένοι. Άγιοι. Ακούνε μια άλλη φωνή. Ο λαός του Θεού ακούει μια άλλη φωνή. Σήμερα ήρθαμε εδώ να ακούσουμε μια άλλη φωνή. Δεν ήρθαμε να μείνουμε, δεν θέλουμε να μείνουμε σε αυτές τις πληροφορίες τις οποίες γεμίζει ο κόσμος, τις καρδιές, τις διάνοιες των ανθρώπων. Όχι! Θέλω να είμαι ξεχωρισμένος. Και όπως πάρα πολύ ωραία ακούσαμε από τον Κωνσταντίνο, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, εκεί είναι ο ξεχωρισμένος. Εκεί διακρίνεται ο ξεχωρισμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί διακρίνονται οι νικητές που έχουν προσιλωμένο τον οφθαλμό τους στο τέλος για να κόψουν το νήμα. Το νήμα της αιώνιου ζωής. Αλληλούια! Και να εισέλθουν νικητές, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δε Θεός από τη δική του μεριά πλούσιος. Πλούσιος Θεός. Σε αυτόν ο οποίος τον εμπιστεύεται, σε αυτόν ο οποίος τον ακολουθεί, σε αυτόν ο οποίος ενένει με πιστότητα, με αγάπη, αυτός ο οποίος αγαπάει τον Κύριο, τον προσμένει, τον θέλει και ετοιμάζεται για να τον προϋπαντήσει. Ετοιμάζεσαι για να τον προϋπαντήσεις. Αυτή την κρίσιμη ώρα την οποία το Πνεύμα του Θεού μας φανερώνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, προετοιμάζεσαι για να τον απαντήσεις, Κύριο των Θεών σου. Ελέγχεις καθημερινώς αν τα αγγεία σου είναι γεμάτα λάδι. Δέεσαι διαπαντός στον Θεό έτσι ώστε να βρεθείς εκείνη τη φοβερή στιγμή έτοιμος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το Πνεύμα του Κυρίου μας προετοιμάζει και μας υπενθυμίζει για αυτή την ημέρα, αδελφοί. Το έχετε παρατηρήσει? Τυχαίο είναι? Τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτόν τον άμβονα. Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε φορά που ανοίγουμε αυτή την πόρτα, θέλουμε να μας μιλήσει ο Κύριος. Προσευχόμαστε να μας μιλήσει ο Θεός. Πιστεύουμε ότι μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος λοιπόν είναι η είσοδός μας και η έξοδός μας. Προσοχή, προσοχή. Εάν ο Κύριος λαλεί στον τόπο αυτόν εδώ, πρόσεχε πώς ίστασε, πώς σηκώνεσαι, πώς διαπραγματεύεσαι τα λίγα λεπτά της ζωής σου μέσα στον οίκο του Θεού, αλλά και κατ' επέκταση εκεί που δεν σε βλέπουνε, που δεν σε βλέπει το σώμα του Χριστού, πώς πολιτεύεσαι. Ο δε Θεός και εδώ και πιο έξω και στην καθημερινότητά μου είναι ο ίδιος Θεός και για σένα και για μένα. Μην πεις ποτέ ότι εσένα τον ένα τον ευλόγησε και τον άλλον τον άφησε. Όχι, αδελφοί. Είναι ψέμα του διαβόλου αυτό. Και μην κάθεσαι να διαλογίζεσαι και να σκέπτεσαι υπονοώντας ότι εσένα ο Θεός δεν σε ευλογίζει. Γιατί να μην σε ευλογίζει ο Θεός? Ο Θεός είναι πλούσιος. Και δεν ξεχωρίζει ιδιαιτέρως τα παιδιά του, αδελφοί. Αν του ζητήσεις θα σου δώσει. Δώσει αγαθή. Παν δόρημα τέλειο, άνωθεν εστί κατεβαίνον. Παν δόρημα τέλειο. Έχει ο Κύριος το δώρο του για σένα, έλα να το πάρεις. Μην με ψιμυρείς, μην διαλογίζεσαι, μην κοιτάς τι παίρνει ο ένας και ο άλλος δεξιά ή αριστερά. Αυτό δίνει ο Θεός σε κάθε έναν από εμάς κατά την ικανότητά μας. Ποιος ξέρει την ικανότητά τη δικιά μου? Ο Κύριος. Τη δικιά σου? Ο Κύριος. Ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές και τους νεφρούς. Κανένας άλλος. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος δίνει δόσεις αγαθές. Άρα λοιπόν το πρώτο το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδία μας είναι ότι ο Θεός ευλογεί τον έναν και τον άλλον διαφορετικά. Ο Θεός έχει ετοιμασμένη την προσδιορισμένη ευλογία για σένα, ναι, για να φτάσει στον ουρανό, αδελφέ, αδελφή. Πίστεψε το αυτό και ακολούθησε το αυτό για να έρθει χαρά στη ζωή σου. Για να έρθει η πληρότητα του Πνεύματος του Θεού μέσα στη ζωή. Αλλιώς θα είσαι πάντα κακομύρης, κακομύρα, μεμψίμυρη. Άνθρωπος ο οποίος δεν εκτίμησε τα δώρα του Θεού που είναι πολύτιμα. Πολύτιμα είναι τα δώρα του Θεού.
αν διαλογιστούμε και συλλογιστούμε πού θα είμαστε καθένας από εμάς. Εγώ βλέπω τα πρόσωπά σας και θυμάμαι πώς μπήκαν κάποιοι από εδώ μέσα και στέκονται μέχρι τώρα και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό είναι το δώρο του Θεού. Για μας ο Μίλτος είναι ένα δώρο του Θεού. Και ο αδελφός ο Γιώργος και ο αδελφός ο Γιάννης και όλοι μας. Είναι δώρα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και να λέμε δώσε Κύριε στο λαό σου και άλλα δώρα. Αλληλούια. Δώσε Κύριε στο λαό σου για να συγχαρούμε. Να ευαρεστηθούμε. Ευχαριστούμε. Και αν θυμηθείς και εμένα τον τελευταίο, το τι είμαι εδώ, πρέπει να με γεμίζει χαρά, αδερφοί. Χαρά πρέπει να μας γεμίζει. Γιατί ο Θεός πλούσια δίνει σε όλους χωρίς καμία προσωποληψία. Και βέβαια εδώ που διαβάσαμε βλέπετε ότι ο λαός ήταν όλοι πάντες υπό την εφέλη. Πάντες. Κατά από την εφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Το πρωί ήτανε, τους έκανε σκιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να μην τους καίει το καύμα της ημέρας. Το βράδυ ήτανε φως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όποιος ήταν κάτω από αυτό το φως, ήταν προστατευμένος, έβλεπε. Όποιος απομακρυνόταν από εκεί, ήταν στο σκοτάδι. Άρα, στο φως, αδελφοί. Στην ευλογία του Θεού, αδελφοί. Σε αυτό που δίνει ο Θεός μέσα στην εκκλησία του, αδελφοί. Σε αυτό που έχει υποσχεθεί ο Θεός από τον αψευτή λόγο του για όλους μας. Εδώ δεν είναι, δεν ξεχώρισε ο Κύριος. Τον ίδιο λόγο μοίρασε. Πάντες υπό την εφέλη ήταν. Την ίδια εφέλη, όλοι μαζεμένοι. Δια της θαλάσσης διήλθον πάντες. Πάντες εν την αυτή πνευματική βρώση έφαγον, το μάνα, πάντες. Όλοι περάσανε όταν ήταν δεξιά και αριστερά η θάλασσα. Περάσανε μέσα από τη θάλασσα όταν ήταν ξηρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πλούσιος είσαι Θεέ μου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί και εμείς μετέχουμε μέσα σε αυτά τα ευλογημένα ουράνια, μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Από την ώρα που γνωρίσαμε τον Κύριο, αδερφία. Φανερώθηκε σε εμάς η Βασιλεία των Ουρανών. Οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, να τις διαχειριστείς, να τις αυξήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να γίνεις καλός οικονόμος της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Να γίνεις από σκεύος άτιμης χρήσης, τιμίας χρήσεως. Σε κάνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα σε κάνει αν μείνεις, αν υπομένεις, αν προσμένεις την ώρα του Κυρίου. Κάτω από την... Φάγανε το ίδιο φαγητό, το μάνα. Τι φοβερά πράγματα κάνει ο Θεός, αδελφοί. Έπιναν από την ίδια πνευματική πέτρα που ακολουθούσε. Η δε πέτρα, λέει, ήταν ο Χριστός. Όπου και εκεί ο Χριστός. Τι θαυμαστό είναι το έργο του Θεού, αδελφοί. Ένας ξεχωρισμένος λαός, τον οποίον ο Κύριος επιμελείται πλούσια για να τον φέρει ένδοξα σε αυτό το οποίο έχει προετοιμάσει. Και όμως, δυστυχώς, λίγο παρακάτω θα πει ο αψευδής λόγος του Θεού ένα αλλά. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός εις τους πλειωτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν στην έρημο, εν τη ερήμο. Κίνδυνος θάνατος. Δεν παίζουμε, δεν αστειευόμαστε, δεν χαχανίζουμε. Με φόβο και με τρόμο εργαζόμαστε την δικιά μας τη σωτηρία. Με φόβο και με τρόμο ερχόμαστε στην παρουσία του Κυρίου να λάβουμε τα μηνύματα του Πνεύματος του Θεού, που οι κεχρισμένοι δούλοι του Θεού και προφήτες του Κυρίου με φόβο και τρόμο αγιάζονται και ξεχωρίζονται για να γίνεται εδώ μέσα πνευματικό πανηγύρι. Αλληλούια! Σταθείτε και θα δείτε τι το Πνεύμα του Θεού θέλει κάνει μαζί σας. Αυτή είναι η υπόσχεση που λέει ο Θεός. Στείτε και παρακαλέσετε τον Κύριο του θερισμού να κάνει το έργο το οποίο έχει προσδιορίσει. Αλληλούια! Και ήθε, αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο λόγος να μην βρει απήχηση σε κανέναν από εμάς. Σε κανέναν, ναι. Σας παρακαλώ στο όνομα του Χριστού να προσευχηθούμε αυτή την ώρα ο καθένας μόνος του και να πει Κύριε,
αυτή την εκκλησία την οποία εσύ έστησες, η δεξιά σου εφύτεψε, που τα θεμέλια της είναι πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο, τον Ιησού Χριστό. Στήστηνε, ευλόγησέ τηνε, αύξησέ τηνε και δώσε μας και εμάς πνεύμα υπακοής, μετανοίας και επιστροφής για να μπορέσουμε να εργαστούμε για τη δόξα σου. Αμήν αδελφοί. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, δεν υπάρχει χρόνος, τελειώσαμε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τα κελέσματα του Πνεύματος του Αγίου, αυτά λένε καθημερινά από τους άμβονες. Εδώ ακούμε αυτά τα ίδια μηνύματα όλοι μας και είμαστε υπόλογοι στο πώς θα ετοιμαστούμε. Και ξέρετε κάτι, ευχαριστούμε τον Θεό. Τον ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σε αυτόν τον άμβονα πάνω δεν στηθήκανε όργανα, δεν στηθήκανε χοροδίες, δεν στηθήκανε ψυχαγωγίες. Στάθηκε ο βράχος των αιώνων, που είναι ο λόγος του Θεού. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Να χαιρόμαστε, αδελφοί. Να χαιρόμαστε, γιατί έκανε μεγάλη χάρη ο Θεός. Πολύ μεγάλη χάρη έκανε ο Θεός. Πού θα ήσουν, αδελφέ? Με κοιτάς τώρα. Πού θα ήσουν? Πού, στα καμπάκια, στα μπαράκια, στα μπουζουξίδικα, δεν ξέρω πού, στη σαρκολατρία. Πού θα ήσουν? Είσαι στο θρόνο του μεγάλου βασιλιά τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λίγο ακόμα, πρόσεχε. Καθήμενος αυτόν εδώ το θρόνο, πρόσεχε να ευαρεστηθεί ο Θεός στη ζωή σου. Μην καταστρωθείς στην έρημο. Μην ομοιάσεις με τη Βαβυλώνα. Μην κατασπαταλήσεις τον χρόνο σου εκεί που κατασπαταλάει ο κόσμος, στα δαιμόνια. Κάθεσαι την Κυριακή το πρωί στην τράπεζα, την Αγία του Κυρίου. Δεν μπορείς να κάθεσαι το ίδιο βράδυ, το προηγούμενο βράδυ, μπροστά σε μια οθόνη και να κατασπαταλάς τον χρόνο σου με αυτά που η Βαβυλώνα σε ταΐζει, για να έρθεις την Κυριακή το πρωί και να θυσιάσεις αυτή τη θυσία την Αγία. Ξέρετε τι είναι την Κυριακή το πρωί? Η θυσία του αμνού, η προσφορά του σώματος και του αίματος του Χριστού, η κάθαρση των αμαρτιών ημών, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η ανανέωση της δύναμης του εσωτερικού ανθρώπου, η συγχώρεση και η άφεση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε μέτοχοι, αδελφοί, των μέγιστων επαγγελιών του Κυρίου, μέτοχοι. Να πω και κάτι ακόμα, συνεργοί του είμαστε. Να πω και κάτι ακόμα, φίλοι του είμαστε, παιδιά του είμαστε, οι νύμφοι του είμαστε, τα πάντα είμαστε για τον Κύριο. Αυτό το λαό προετοίμασε και προετοιμάζει ο Θεός. Ήθε, αδελφοί, με τα φόβου και τρόμου, να μείνουμε έως τέλους και να αντέξουμε αυτούς τους λίγους πειρασμούς που μπορεί τυχόν να υπάρξουν, όπως προακούσαμε, εις εκπαίδευση ημών, εις τελειοποίηση ημών. Τελειοποιήστε, Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Φυλάτεστε, αγρυπνείτε, κοπιάζετε. Αυτά είναι τα μηνύματα του Πνεύματος του Αγίου. Όχι αράξτε στην πολυθρόνα και δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνετε ή να κάνουμε. Ο άνθρωπος του Θεού είναι μαχητής, θυσιάζει. Είναι μια θυσία αυτή που ήρθε σήμερα εδώ, και να έρχεσαι και να μείνεις και στην προσευχή, να δοξάσεις τον Κύριο και να αναζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου, όχι όπως την είχαμε γευτεί όλοι μας, καθώς συζητάμε ένα μεταξύ μας και λέμε θυμάσαι. Μην πέσουμε κι εμείς στην πλάνη του καιρού εκείνου, τον καιρό εκείνο. Τον καιρό, τον τωρινό, να δούμε τι θα κάνει ο Κύριος. Αλληλούια. Αυτό το οποίο έχει προετοιμάσει ο Κύριος να δούμε σήμερα, αδελφία, ανάμεσά μας να ιερουργείται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με τον ίδιο ζήλο και ακόμα μεγαλύτερο, με την ίδια επιθυμία και ακόμα μεγαλύτερη, με την ίδια δίψα και ακόμα μεγαλύτερη, με την ίδια πείνα και ακόμα μεγαλύτερη, με τη μενίδια αλλά και ακόμα μεγαλύτερη αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί το τέλος της υποθέσεως για το σώμα του Χριστού είναι η αγάπη εκαθαράς καρδίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πίστης ανυποκρίτου, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε ανάμεσά μας τον Κύριο και αυτή την τελειότητα να εργάζεται, αγαπητοί αδελφοί, σε καθέναν από εμάς ξεχωριστά, αλλά και σε όλους μαζί. Αμήν.